μαζί, ναι, το ζούμε τώρα. Αρχίζει το μάτς στην Νόβη Μπετόλη. Παιδιά, αρχίζει το μάτς. Τώρα αρχίζει το παγκόσμιο στη Νόβη Μπετ. Με ειδική ενότητα και προσφορά χωρίς κατάθεση. Νόβη Μπετ, το παγκόσμιο όπως θα ήθελες να είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις που από το Ολυμπιακό, από το μάτς με την Νότιχαμ. Έτσι να μας κάνει σκότς και το σχόλιο. Πέμπτο λεπτό του αγώνα. Εδώ είναι συνεργασία Μπιέλ Ελαραμπή. Βλέπεις ότι ο Μπιέλ, όταν επιτίθεται ο Ολυμπιακός, πήγαινε κοντά στον Ελαραμπή. Δηλαδή γινόταν ένα 4-4-2, όπως το βλέπω. Βέβαια, αφού ο Ελαραμπή γίνεται δεκάρι. Πώς τον βλέπεις σκότς τον Μπιέλ? Κάτσε, εμένα μου αρέσει πολύ ο συγκεκριμένος παίκτης. Μπορεί να παίξει στα άκρα. Μπορεί να παίξει στα άκρα. Μπορεί να παίξει στα άκρα. Εννοείται ότι μπορεί να παίξει στα άκρα. Προφανώς και αναφέρεσαι στη συνύπαρξη με το Φορτούνι, οπότε θα πρέπει να μεταφερθεί στα άκρα, να φανταστώ. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Κάθε ποιοτικός παίχτης, ο οποίος, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω τώρα, μπορεί να υπάρξει στην εντεκάδα. Ο Μπιέλ δεν είναι καθαρά ακραίος για μένα. Ναι. Έτσι. Όπως μιλάμε και για το Φορτούνι. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοείται ότι ακόμα και ο Φορτούνις μπορεί να παίξει σαν ακραίος. Γιατί πριν... Ναι. Να θυμίσω η Εθνική Ελλάδος ότι έπαιζε με Μάνταλο και Μπακασέτα στα υποθετικά άκρα μας. Ερχόταν στον άξονα όμως. Πολύ σωστό. Ναι, άλλο λέω. Σαν Γουίνγκερ όμως, υποθετικά είπα. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Υποθετικά. Η εντεκάδα ξεκίναγε ο σχηματισμός με τα δύο παιδιά στα άκρα, που δεν είναι για τα άκρα. Έτσι. Έτσι, δίκαιο. Μα ο Μπακασέτας εκτιμώ ότι την καριέρα την καλή. Την έκανε γιατί παίζει σαν τρίτος εσωτερικός χαφ. Τον έβγαλε από τη γραμμή. Είναι και άργος. Γιατί αν τον αργό το βάλεις να κάνει μεγάλη διαδρομή, έτσι, θα πάρει κάποια μέτρα. Ενώ σαν εσωτερικός χαφ, πιο εύκολα κλείνει με το καλό και την πάσα θα δώσει το σουτ. Ποιος τον έτσι έκανε εσωτερική αλλαγή προπονητής, μάγκας ήταν. Τη Αλάνια Σπορ. Έπεσε το παιδί. Εκεί έπαιζε και στο Πανιόνι εκεί πέρα έπαιζε και με τον Ζουνίδη εκεί πέρα έπαιζε. Οπότε τώρα τι να συζητάμε, ήταν. Είναι η θέση του εκεί. Γιατί η ΝΑΕΚ ήταν λίγο, τον βάζανε στα άκρα. Στην ΝΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει αυτά τα οποία ενδεχομένως ήθελε να κάνει και το παιδί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνέχεια. Για τον το Φορτούνι θέλω να ρωτήσω. Να δούμε τη φάση του Φορτούνι, περίμενε. Πάμε γύρω να δούμε τη φάση του Φορτούνι στο 38. Όπου εδώ κάνει ακόμα μια συνεργασία με τον Μπιέλ, αλλά κάνει αυτό στην τελική προσπάθεια. Τι θέλει να ρωτήσει, Κώστα Πες. Είχαμε μια διαφωνία εδώ με τον Γιάννη και πιο πολύ με τον Νίκο. Του λέγα ότι ο Φορτούνης, έτσι όπως έχει εντάσει το ποδόσφαιρο στον χώρο του κέντρου, πίεση πάνω στον αντίπαλο, 10 μέτρα, 15 μέτρα σε ένταση και σαν να πίσω. Αυτός έχει ένα πιο στιβικό τρέξιμο. Πιο αργό, μεγάλη τέχνη, ωραία κτήματα της μπάλας κτλ. Πιστεύεις, coach, ότι μπορεί να επανέλθει σε άλλους ρυθμούς και να παίξει και να κάνει τη διαφορά σε αυτή την ηλικία? Εγώ, επειδή το λέω τον Νίκο, δεν το πιστεύω. 29 είναι, ρε, δεν είναι 50. Δεν έχει σημασία. Βλέπεις άντρα 50 χρονών και είναι έτοιμος να πεθάνει και βλέπεις άντρα 50 χρονών fit. Εντάξει, δεν έχει σχέση. Και ο Ράμος είναι 39, ο Πέπε, συγγνώμη. Και άμα δεν το βάλεις μάνα του μάνα και έρθει με τη ζώνη από πίσω με τα βήματα, πηδάει μέχρι το Θεό. Κάτσε να μας πει ο coach. Όχι, μπορεί να επανέλθει. Μπορεί να ξανακάνει ανάλογες χρονιές με αυτές τις οποίες έκανε. Και ειδικά τώρα που επί της ουσίας έχει τα τελευταία 2 χρόνια περάσει όλα αυτά τα οποία έχει περάσει και σε ψυχολογικό κομμάτι, έτσι, εκτός τραυματισμός. Εγώ νομίζω ότι είναι σε ηλικία που μπορεί να επανέλθει πλήρως. Μπορεί να ξαναβρει το κίνητρο, για μένα το σημαντικότερο είναι αυτό, να ξαναβρει το κίνητρο για να μπορέσει να ξαναμεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Και βέβαια όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει αυτή την ποιότητα, προφανώς, και μπορεί να κάνει λίγο λιγότερα πράγματα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά η ουσία να είναι εξίσου πολύτιμη με αυτή που ήταν πριν. Πάμε τώρα να δούμε τη φάση με τον Κασάμι από το κόρνερ του Φορτούνι. Κασάμι πηδάει στο Θεό. Και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ. Το έχει κάνει σε όλα τα φιλικά του Ολυμπιακού. Έχει βάλει γκολ με τη Χάντερσφιλντ, αν θυμάμαι καλά. Βάζει τώρα γκολ εδώ. Είναι γενικά πάρα πολύ όριμος. Και το τραβάει και τη φανελά, αμυντικός, όπως λέει ο Γιώργος από μέσα.
Το απόλυτο ερωτηματικό, Κασάμι, θέλουμε να δούμε τη συνεισφορά του. Είπαμε μόλις πριν, ένας παίκτης ο οποίος ειδικά στις στατικές φάσεις είναι πάρα πολύ καλός. Λόγω τοποθέτησης κυρίως και λόγω αντίληψης εντός περιοχής. Περιμένουμε να δούμε. Και η εκτέλεση βέβαια έχει σημαντικότατο ρόλο. Σωστά. Και είναι κεφαλοσφαιριστής καλός. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι ειδικά στις στατικές φάσεις, ενώ δεν είναι το θηρίο, ναι, μπορεί να επιδείξει πάρα πολύ καλά. Και καλό timing, έτσι ακριβώς. Και οι τοποθετήσεις του είναι εξαιρετικές. Πάμε να δούμε και το προηγούμενο πέρασμα. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε και τη συνεργασία του LRB με το Φορτούνι. Όπου πάλι εδώ ο Φορτούνης οξυδέρ και αδίνει την μπάλα στον LRB. Αυτός δεν κάνει το καλύτερο τελείωμα, αλλά ο LRB νομίζω ότι έχει βρει τα πατήματά του τον τελευταίο καιρό και θεωρώ ότι με το κακό πόδι τελείωσε και αυτό. Ναι. Τελείωσε με το κακό πόδι. Έκανε ωραία κίνηση. Χρειαζόταν και αυτό σε αυτό το χρονικό διάστημα των 40 ημερών να επανέλθει να κάνει την προετοιμασία του έτσι όπως θέλει. Γενικά, δεν έκανε καλή προετοιμασία, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Και το καλοκαίρι δεν ήταν αυτό το οποίο θέλανε. Νομίζω ότι όλοι δεν κάνανε καλή προετοιμασία. Με ποια έννοια? Ήταν πάρα πολύ σύντομες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, παιδιά. Έτσι, έχεις δίκιο. Παιδιά, αρχίζει το μάτς. Τώρα αρχίζει το παγκόσμιο στη Novibet. Με ειδική ενότητα και προσφορά χωρίς κατάθεση. Novibet, το παγκόσμιο όπως θα ήθελες να είναι. Αρχίζει.